Υπάρχουν και υπάρχουν και μεγάλες ποσότητες. Αυτό που ζητάμε είναι να ενεργοποιηθεί η πολιτεία. Υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Το Μπόμφιλε είναι η Κρήτη. Μόνο η Κρήτη μιλάω. Δηλαδή φτάνει μια Κρήτη για να λύσει το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Ναι, και να φάμε όλοι με χρυσά κουτάλια. Την ώρα που η Ελλάδα κλονίζεται στη δίνη της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, αντί να αποτελεί τον πυλώνα σταθερότητας στην Ευρώπη και την νότιο-ανατολική Μεσόγειο, η Exxon Mobil ξεκινά μόλις σήμερα τις έρευνες νοτιοδυτικά της Κρήτης για τη χαρτογράφηση των δεδομένων για το μεγαλύτερο ίσως κοίτασμα υδρογονανθράκων σε ολόκληρη την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλα τα κοιτάσματα που η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης περνάει από εδώ. Μια εξέλιξη που αν ευοδοθεί θα αποτελέσει την πλέον εκοφαντική επιβεβαίωση μιας πορείας 16 και πλέον ετών δημοσιογραφικής έρευνας και αποκαλύψεων από την Κρήτη TV για τον πραγματικό πλούτο των κοιτασμάτων γύρω από την Κρήτη. Η περιοχή της Μεσαράς μπορεί να έχει δεν ξέρω πόσο, αλλά κάτω από το Ρέθι μόνο είναι περίπου 1,5-3 εκατομμύριο κυβικά μέτρα φυσικού αερίου και κάτω από τη Γερά Πέτρα νοτιοανατολικά είναι περίπου 2, οι Γάλλοι το ανεβάζουν σε 3-3. Μιλάμε για χρυσορυχείο, δεν μιλάμε για αστεία πράγματα. Σε ένα βάθος 20ετίας, 30ετίας, οι εκτιμήσεις που έχουμε με τα μέχρι σήμερα δεδομένα είναι για ένα κονδύλι της τάξης των 150 δισεκατομμυρίων ευρώ ως δημόσια έσοδα. Με ένα αίσθημα προσμονής περιμένουμε τα αποτελέσματα των σεισμικών ερευνών που έχουν ξεκινήσει ήδη να γίνονται στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης. Μια πορεία που έφερε στο φως μελέτες και εκτιμήσεις κορυφαίων Ελλήνων επιστημόνων που έδωσαν μάχη απέναντι σε συμφέροντα που δεν επιθυμούσαν η Ελλάδα να εξελιχθεί σε μια παγκόσμια δύναμη. Συμφέροντα που κράτησαν για χρόνια στα συρτάρια μελέτες, δεδομένα και βεβαιότητες, κρατώντας τη χώρα δέσμια των δυσμενών οικονομικών και ενεργειακών κρίσεων. Οι προτεραιότητες έχουν πάει αλλού και ίσως να μην γίνει τίποτα διότι το παράθυρο, το χρονικό παράθυρο είναι πολύ μικρό. Υπάρχουν συμφέροντα τα οποία είναι περισσότερο γεωπολιτικά, οικονομικά. Από το 2011 που οι μελέτες άρχισαν να έρχονται στο προσκήνιο, μέχρι την πλήρη αφύπνιση της κοινής γνώμης, τη δρομολόγηση καθοριστικών πρωτοβουλειών και τη θέσπιση νομικού πλαισίου από το Γιάννη Μανιάτη, αλλά και την ουσιαστική εκκίνηση των διαδικασιών με το ΦΕΚ που υπέγραψε ο Γιώργος Σταθάκης το 2017, χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Τα ευρήματα αυτά είναι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας από άλλα ευρήματα. Εμείς κρατάμε χαμηλούς τόνους, υπομονή και θα δούμε την πορεία να γίνουν βήμα-βήμα τα πράγματα με απόλυτη διαφάνεια και νομιμότητα. Ακόμη περισσότερος χρόνος χάθηκε από το 2019 μέχρι σήμερα που τα σχέδια βάλτωσαν και τώρα αναγκαστικά παίρνουν το δρόμο της υλοποίησής τους τη στιγμή που η Ευρώπη και η παγκόσμια αγορά κλειδονίζονται αναζητώντας νέες ισορροπίες και νέους ενεργειακούς κόμβους. Το πιθανότερο είναι στα 3 χρόνια να κάνουμε ακτινογραφίες, όπως λέμε εμείς, παντού στην περιοχή.